Άθωες ψυχές σε αναμονή για το όνειρο. Ένα όνειρο που βάζει πολλές φορές σε κίνδυνο ακόμα και την ζωή τους. Περισσότερα από 200 άτομα βρίσκονται στις παλιές εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου και στην Πειραϊκή Πατραϊκή στην Πάτρα. Αριθμός που το τελευταίο διάστημα συνεχώς αυξάνεται. Ο Αλίμ είναι 21 ετών και είναι από το Αφγανιστάν. Μένει 2 μήνες στην Πάτρα και κάθε μέρα προσπαθεί να κρυφτεί σε κάποιο φορτηγό και να ταξιδέψει στην Ιταλία. Λίγη ώρα πριν φτάσουμε στις εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου, είχε ένα ατύχημα. Στην προσπάθειά του να πηδήξει τα κάγκελα και να μπει στο λιμάνι, έπεσε και χτύπησε. Έχω πόνο σε όλο μου το σώμα. Δεν μπορώ ούτε να μιλήσω. Μετά από λίγα λεπτά, έφτασε ασθενοφόρο που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Ο Χαλίτ είναι 25 ετών και είναι από το Αφγανιστάν. Στην πατρίδα του σπούδαζε κοινωνιολογία. Τώρα αναζητά ένα καλύτερο αύριο και να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Είναι δύσκολη η ζωή εδώ στην Πάτρα. Δεν έχουμε κανονικό φαγητό. Όλα είναι δύσκολα εδώ για μένα. Ο Χαλίτ είναι καλός στη μαγειρική. Μαγειρεύει μόνος του για 120 άτομα. Συνήθως τρώνε μία φορά την ημέρα για να φτάσει το φαγητό. Τρώμε φασόλια, ρύζι και ζυμαρικά. Αυτά μας τα δίνει η πράξης και ο Δήμος. Τους ευχαριστούμε πολύ. Αυτός είναι ο χώρος που 5 φορές την ημέρα συγκεντρώνονται προκειμένου να προσευχηθούν. Μάλιστα, ορισμένοι έχουν στο κινητό τους μια ειδική εφαρμογή που τους ενημερώνει ότι είναι η ώρα της προσευχής. Προσευχόμαστε 5 φορές την ημέρα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Έχουμε καθαρίσει τον χώρο για αυτόν και μόνο το σκοπό. Ο Ζακί είναι ένας από τους μικρότερους μετανάστες στο κτίριο του Λαδόπουλου. Είναι μόλις 16 ετών, δεν έχει οικογένεια και θέλει να φτάσει στη Γερμανία. Είναι δύσκολο να ζω εδώ. Δεν έχω πού να κοιμηθώ, δεν έχω οικογένεια. Θέλω να πάω στη Γερμανία. Μου είπαν ότι η ζωή μου θα είναι καλή εκεί. Αυτό που μας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση είναι ότι κοιμούνται στην οροφή του εγκαταλελειμμένου κτηρίου, κυριολεκτικά στον αέρα. Η αστυνομία, αν κοιμόμασταν κάτω, θα μπορούσε να μας πιάσει εύκολα. Γι' αυτό εμείς βρήκαμε τον τρόπο να κοιμόμαστε στην οροφή για να μην μπορούν να μας πιάσουν. Είναι επικίνδυνο, μην πέσουμε, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η καθημερινότητά τους είναι δύσκολη. Ζουν με τον φόβο της αστυνομίας. Όπως λένε, θέλουν να ζήσουν μια ζωή φυσιολογική και να χτίσουν τα όνειρά τους σε ένα χώρο που θα είναι ευπρόσδεκτη, χωρίς να τους κυνηγά κανείς.